προς κατάκριση αξιόλογων επάθων. Ο Όμιλος της Αστρονομίας ΠΟΥ ιδρύθηκε το 2010 και αριθμίσει σήμερα 60 μέλη. Οι δραστηριότητες του καλύπτουν πραγματοποίηση αστροπάτη, διαλέξεων, παρατηρήσεων και φέτος θα αρχίσουν μαθήματα αστρονομίας ατομιστικής για ευρωπαϊκούς μαθητές, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στον ετήσιο διαγωνισμό της ΝΑΣΑ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι τοπικές αρχές και η περιφέρεια θα συμβάνουν δυναμικά στην ολοκλήρωση των προσπαθειών μας, αγορά τηλεσκοπίου, τοποθέτηση ρομποτικού τηλεσκοπίου, αεροτηλεσκοπίου επάνω στο δίκτυο μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, καθώς και στην αποκράτηση του εργαστηρίου του Πρώτου Εργαστηρίου Κέντρου Φυσικών Επιστημών Μελλοντικό, στην Ζιά δίπλα στην Ευαγγελίστρια, έργο το οποίο λιμνάζει από το 2003. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παναγιώτη Αλασσινό για την παραχώρηση της αυτής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε αρκετούς εδώ, βλέπω και τον πρώην υπουργό που είναι και αυτός συνάδελφος, φυσικός. Όταν μου έγινε αυτή η πρόσκληση, πραγματικά επειδή δεν είμαι και μεγάλος φίλος των αεροπλάνων, παρόλο που αναγκάζομαι πάρα πολύ συχνά να ταξιδεύω με αυτό, εντούτοις, επειδή έχω δει και τις άλλες δραστηριότητες του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας ΙΚΟ, είπα ότι οπωσδήποτε πρέπει να έρθω στο νησί του Ιπποκράτου. Και με μεγάλη χαρά, ευχαρίστηση ήρθαμε χτες και η φιλοξενία ήταν αντίστοιχη των προσδοκιών μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλεξα ένα θέμα το οποίο πρέπει να σας ομολογήσω, είναι ο ίδιος τίτλος εδώ και περίπου 30-40 χρόνια που κάνω ομιλίες σε ολόκληρη τη χώρα, είναι ο ίδιος τίτλος. Γιατί όταν διάφορες ομάδες σε ολόκληρη τη χώρα που ζητούν μερικούς μήνες πριν από μία ομιλία να κάνω αναφορά σε κάποιο θέμα, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος τι θέμα θα πιάσω μέχρι την τελευταία στιγμή. Για παράδειγμα, η ομιλία που θα ακούσετε προετοιμάστηκε πριν από 3 μέρες. Ήταν σχεδόν αδύνατο να προβλέψω αρκετούς μήνες τώρα που μου έγινε η πρόσκληση τι θα περιλαμβάνει αυτή η ομιλία. Έτσι λοιπόν έχω βρει, θα έλεγε κανείς στον κόλπο, να δίνω ένα γενικό τίτλο, ο άνθρωπος και το σύμπαν, και από εκεί και έπειτα, οτιδήποτε και αν πω, θα περιλαμβάνει και τον άνθρωπο και το σύμπαν. Σήμερα ιδιαίτερα, που έχουμε τα 57 χρόνια, την επέτειο των 57ων της πρώτης εκείνης εκτόξευσης, του πρώτου δορυφόρου, του Sputnik 1 από την τότε Σοβιετική Ένωση, μου δόθηκε η ευκαιρία να ξεκινήσω αυτή την ομιλία με κάτι τέτοιο. Γιατί σήμερα φυσικά 3.500 δορυφόροι και άλλες διαστημοσυσκευές βρίσκονται στο διάστημα. Τα τελευταία 57 χρόνια φυσικά έχουμε στείλει στο διάστημα περίπου 6.800 διαστημοσυσκευές. Αλλά αυτή τη στιγμή εν ενεργεία βρίσκονται περίπου 3.500 δορυφόροι και διαστημοσυσκευές στο διάστημα από τους ανθρώπους. Και όχι μόνο αυτές, αλλά όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία 57 χρόνια, όλη αυτή η προσπάθεια έχει κυριολεκτικά ευεργετήσει τους πάντες και όλους τους κλάδους της ανθρώπινης δραστηριότητας. Καθένας από μας, κάθε μία από μας, 50 με 60 διαφορετικά αντικείμενα χρησιμοποιούμε καθημερινά, χωρίς καν να το ξέρουμε, που προέρχονται από τη διαστημική τεχνολογία. Περισσότεροι από μας δεν γνωρίζουν ότι πολλά πράγματα στο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούμε, ακόμη και στην ιατρική, στην αρχαιολογία, φυσικά το κινητό τηλέφωνο, όλα αυτά προέρχονται
από την διαστημική τεχνολογία, έχουν προχωρήσει, αν θέλετε, από την διαστημική τεχνολογία. Και όχι μόνο η καθημερινότητά μας, αλλά τα διάφορα τηλεσκόπια, τα τροχιακά μας αστεροσκοπία που έχουν τοποθετηθεί στο διάστημα, είτε γύρω από τη Γη ή ακόμη πιο πέρα, μας έχουν βοηθήσει να ανοίξουμε κυριολεκτικά τους ορίζοντές μας σε όλες τις ακτινοβολίες του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που έρχονται από το σύμπαν. Ξέρετε, η ατμόσφαιρα της Γης μας προστατεύει από τις επικίνδυνες ακτινοβολίες του σύμπαντος, αλλά κυρίως από τις επικίνδυνες ακτινοβολίες του ήλιου. Και επειδή μας προστατεύει, την ίδια στιγμή μας εμποδίζει να δούμε όλα τα μήκη και τα πλάτη του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, και έτσι, κατά κάποιον τρόπο, μπορούσαμε να δούμε μόνο δύο μικρά παράθυρα, αυτά που βλέπουν τα μάτια μας δηλαδή, και αυτά που κατά κάποιον τρόπο ακούν τα αυτιά μας.